Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά. Και εμείς καλά εδώ, στο Βόλο. Τι καιρό κάνει, έχει υγρασία? Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Δεν έχει υγρασία τρελή. Δεν έχει καθόλου υγρασία. Πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο ήδη. Φίλου ΣΑΕΚ που δεν έχει φτάσει ο κύριος Σόκος να ενημερώσουν κιόλας από την Αθήνα. Αλλά από τις γύρω περιοχές που έχει έρθει, έχει ήδη κυκλίνει στο λιμάνι. Τελικά θα είναι πάρα από 3.500 φίλοι της Ένωσης εδώ. Ίσως θα φτάσει και τους 5.000 με 6.000, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Σίγουρα πάντως θα είναι πάνω από 3.500, γιατί είχε πολύ μεγάλη διάθεση η κυρία χθες και ήταν μεινομονωμένη. Αυτή δηλαδή που ήθελα να προμηθευτούν μυστήρια από το ξενοδοχείο που τα διέθετε. Θυμίζω για να προλάβουν οι φίλοι που είναι και στον δρόμο και που μπορεί να μας ακούνε, μέχρι τις 4 θα είναι στο Park Hotel η διάθεση των μυστήριων για τους φίλους ΣΑΕΚ. Γι' αυτό και να προσλάβουν. Δεν θα ανοίξει εκδοτήριο δηλαδή στο γήπεδο? Δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση, όχι. Okay. Οπότε για αυτούς που είναι μεμονωμένα τουλάχιστον, γιατί οι οργανωμένοι έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους, αυτοί που έρχονται μονωμένα και είναι από άλλες περιοχές της γύρω Ελλάδας, να το ξέρουν για να έρθουν, αν μπορεί δηλαδή, να είναι 4 ώρες μέχρι τις 4 εκεί για να μπορούσαν να προμηθευτούν μυστήριο. Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα να υπάρχουν και επιπλέον από τα 5.000, προκειμένου να μην μείνει κανείς χωρίς εισιτήριο, γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη μη αναμενόμενη χθες διάθεση εισιτήριων, έτσι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο coach, ο οποίος και χθες που ρωτήθηκε και μίλησε και τις καθημερινές δηλώσεις, είπε ότι για το κομμάτι με Τσούπερ και Άμραμπα, ότι είναι ακόμα σε σκέψη και σε ουσιαστική ανάλυση των δεδομένων που έχει, αν μπορεί και πρέπει να τους ξεκινήσει δηλαδή, γιατί υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα που απήχαν, ειδικά ο Τσούπερ. Και αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει αμφιβολία στο κεφάλι του coach, που σημαίνει ότι το δίλημα θα παραμένει με τις 11 πλειολόγος, λίγο πριν δηλαδή που θα ανακοινώσει την δεκάδα, σχετικά με την τετράδα τη μεσοεπιθετική, που θα αφορά και τα δύο χαφ. Γιατί αν και εφόσον μετακινηθεί πάλι στο άκρο, σε ένα από τα δύο άκρα ο Πινέδα, πάει να πει ότι θα μείνει και όσον με Σιμάνσκι στα χαφ, έτσι. Υπάρχει μια σκέψη να προωθεί προς αριστερά ο Χατζησαφή, ας πούμε, και να παίξει πίσω από το Σιντιμπέ, προκειμένου να πάει δεξιά ο Πινέδα και να ξεκινήσει το μάτς με τον Γκαρσία και τον Αραούχο πάντα στην επίθεση. Και αν γίνει αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, τόσο ο Τζούμπερ όσο και ο Άμραμπατ αλλά και ο Τόμας Φανφέρ θα είναι οι τρεις παίκτες που θα μπορέσει να βοηθήσει τον coach να διαχειριστεί το παιχνίδι αν χρειάζεται, για να αλλάξει κάτι ή αν δεν έχει βρεθεί, ξέρω εγώ, γκολ και πάει λέγοντας. Είναι η πιο ουσιαστική αγωνιστική σκέψη που έχει κάνει ο coach αυτή. Αλλά εννοείται ότι δεν αποκλείεται να δούμε και να ξεκινάει ο Τζούμπερ για παράδειγμα ή ο Φανφέρ και να πηγαίνει δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία. Έχει τη δυνατότητα ευτυχώς επιλογές δηλαδή, προκειμένου να το κάνει ο coach αν θέλει κάτι διαφορετικό από αυτό που είδαμε με το μάτσο δυναμία. Παίζει ρόλο πάντα και ο αντίπαλος, οπότε πρέπει να δούμε πού έχει καταλήξει, έτσι, γιατί στις δοκιμές, ξαναλέω, δεν ξεκαθάρισε stopper. Το και το είπε και ο ίδιος. Τα στόπερ και η άμυνα γενικά θα είναι ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Μόνο και μόνο αν πάει ο Χατζησαφή αριστερά πιο προωθημένος, θα πάει προς την πίσω πλευρά αριστερά ο Σιντιμπέ. Διαφορετικά θα έχουμε τον Αθανασιάδη και τον Δαδοκάρια, δεξιά τον Ρότα, αριστερά τον Χατζησαφή και κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Μουκουδί με τον Μητόγλου. Βίτα δεν παίζει. Ο Βίτα δεν είναι κάθε αποστολή. Και θα μου κάνει και έκπληξη να ήταν, γιατί είχε μια μισή προπόνηση. Μάλιστα. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι στην αποστολή για το μάτς. Μια μισή προπόνηση και δυο μάτς μπροστά την εβδομάδα. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει λόγο τώρα. Ακριβώς, νομίζω ότι θα είναι στην αποστολή με τον Μπας. Ναι. Θα τον χρησιμοποιήσει εκεί για να είναι έτοιμος για το τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Έτσι το φαντάζομαι το εξωτερικό του Αργεντινός τεχνικός. Έτσι. Εφόσον βέβαια κυλήσουν όλα μαλλιά και είναι υγιής άνθρωπος και δεν έχει τίποτα από τις προπονήσεις. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα νομίζω ότι και αυτός και ο Τσούμπερ, περισσότερο δηλαδή και ο Τσούμπερ τώρα σήμερα θα πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής αν δεν ξεκινήσει για να έχει ρυθμό, να μπει σαν βασικός με τον Μπας και να είναι και αυτός διαθέσιμος όπως ήταν και ο Πάολο Φερνάντες πλέον βέβαια έτσι με τον Μπας, να έχουν πάρει περισσότερο παιχνίδι και ρυθμό στα πόδια τους για να είναι έτοιμοι για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο πιο μακριά, θυμίζω ότι χθες βγήκαν τα εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό, εννοείται ότι δεν θα υπάρξουν ούτε ώρες για να φύγουν. Απλά να τελειώσει λίγο το μάτι στο σημερινό και να ασχοληθούμε και με αυτό από αύριο πλειολόγος, γιατί νομίζω ότι δεν θα χρειάζεται παραπάνω ημέρα για να διατηρηθούν όλα τα εισιτήρια από τον Παναθηναϊκό. Έγινε γύρω. Αυτά. Ωραία, καλά να περάσετε.